Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Καλημέρα Χρήστο, καλημέρα και στους ακροατές. Δώσε μας εικόνα, Κυριάκο, γιατί τις τελευταίες ώρες, τα τελευταία 24 ώρα πυκνώνουν οι πληροφορίες ότι ξαναζούμε ή θα ξαναζήσουμε μέρες που, εν πάση περιπτώσει, έχουν μείνει πολύ βαθιά χαραγμένες στην μνήμη μας. Δεν είναι και πρόσφατες εξάλλου. Ναι, εντάξει, από ό,τι ξέρουμε όλοι... Ετοιμάζονται οι γείτονες, ετοιμάζονται. Ετοιμάζονται, εντάξει, δεν θα έλεγα ότι είναι σαν αυτό που είχαμε ζήσει ακόμη το Μάρτιο. Ναι. Απλά εμείς ετοιμαζόμαστε να είμαστε έτοιμοι και ότι συμβεί. Είστε στην έκτακτη δύναμη που έχει πάει, Κυριάκο, εδώ και κάποιες μέρες μαζί με άλλους 10 από την Καστοριά. Συνολικά οι Καστοριανοί συνοριοφύλακες εκεί είναι 25, αν δεν κάνω λάθος αυτή τη στιγμή. 25 είναι με αυτούς που θα ανέβουν τέλη της εβδομάδας. Τέλη της εβδομάδας, μπράβο. Και αναμένεται ίσως και μια νέα δύναμη. Θα έρθουν κι άλλοι από ό,τι λένε σήμερα, όπως διαβάζω εδώ σε πρωτοσέλιδα εφημερίδων. Ποια είναι η δουλειά που κάνετε ακριβώς εκεί σήμερα? Η δουλειά που κάνουμε είναι αυτή που κάνουμε κάθε φορά. Ενισχύουμε τα σίδωρα, είμαστε κάτω στο ποτάμι με περιπολίες για οποιαδήποτε απόπειρα αποτροπής γίνει από την απέναντι πλευρά. Τον τελευταίο καιρό υπάρχουν κάποιες μεμονωμένες προσπάθειες για να περάσουν κάποιοι. Για εισόδου. Ναι, ακριβώς. Τώρα τελευταία θα έλεγαν και τον προηγούμενο καιρό ήταν, όπως ξέραμε όλοι, στις Καστανιές. Τώρα έχει προς το νότιο τμήμα, προς το Δέλτα του Εύρου και προς τις σφαίρες όσοι γνωρίζουν από την περιοχή. Εκεί αρχίζει τώρα να ενισχύεται ο φράκτης ή να μπαίνει και φράκτης, έτσι. Έτσι ακριβώς. Στα τελευταίο καιρό δεν έχουν σταματήσει τα έργα. Εσείς, Κυριάκο, δουλεύετε και στα έργα του φράχτη, έτσι δεν είναι? Όχι, όχι. Εμείς κάνουμε κανονικά τη δουλειά που κάνουμε. Την περιπολία σας. Τα έργα αυτά τα έχει αναλάβει ο στρατός. Α, τα έργα τα κάνει ο στρατός, μάλιστα. Ο στρατός είναι και κάποιοι ιδιώτες που συμμετέχουν και αυτοί. Συμμετέχουν και αυτοί. Αλλά η διαφορά από τον Μάρτιο μέχρι τώρα είναι μεγάλη. Βλέπουμε μεγάλη πρόοδο στα έργα αυτά, όπως είπα, για την αποτροπή. Κυριάκο, πες μας λίγο το εξής. Τις τελευταίες μέρες γίνεται και λόγος για εκεί, για τα σύνορα, για ένα συγκεκριμένο σημείο. Είστε κάπου εκεί κοντά που γίνεται αυτός ο ντόρος αυτές τις μέρες? Αυτό ήθελα να πω, Χρήστο, ότι να μην ακούμε διάφορα δημοσιεύματα, διάφορα fake news, θα έλεγα, για τον καθένα που βγαίνει και λέει ότι... Χωρίς να είναι, εσείς που είστε εκεί και τα βλέπετε με τα μάτια, τι έχει συμβεί εκεί και έχει γίνει τόσο πολύ μεγάλο θέμα? Στο συγκεκριμένο σημείο πήγε η δική μας τοπογραφική υπηρεσία του στρατού να κάνει κάποια καταγραφή, να τοποθετηθούν αυτοί οι φάχτες που λέμε τόσο καιρό ότι τοποθετούνται. Και απλά υπήρξε μια αντίδραση από την απέναντι πλευρά. Γιατί αυτό είναι συνήθως φαινόμενο. Όταν υπάρχει από τη μία πλευρά κάποια δραστηριότητα, από την απέναντι υπάρχει παρακολούθηση, παρατηρήση, θα έλεγα. Αυτό ακριβώς έχει γίνει. Δεν υπάρχει καμία κατάληψη εθνικού χώρου, καμία σημαία σε ελληνικό χώρο. Είσαι κατηγορηματικός σε αυτό. Ναι, γι' αυτό λέω ότι εμείς εδώ πέρα αυτά που ακούμε, δηλαδή νομίζω ότι είμαστε σε άλλο πλανήτη, σε άλλο κόσμο. Βλέπουμε, ακούμε και πράγματα που... Μάλιστα. Μας φαίνονται... Εντάξει, εκεί κάπως τα πράγματα ξέφυγαν, είπε και κάποια πράγματα ο κύριος Δένδιας, μετά έγιναν διορθώσεις και τα λοιπά, αλλά έγιναν κάποια μπερδέματα και αποδηλώσεις, τέλος πάντων, αλλά λες, εμείς που είμαστε εκεί και βλέπουμε κάθε μέρα τι γίνεται, δεν υπάρχει ούτε ένα μέτρο που να έχει φύγει ή να έχει παραχωρηθεί. Είναι ακριβώς στην απέναντι πλευρά, δεν υπάρχει είσοδο σε εθνικό χώρο. Λοιπόν, Κυριάκο, εγώ για οτιδήποτε... Ξέρεις, θα είμαστε συνέχεια τώρα μαζί. Αυτό το θέμα είναι και πρώτο θέμα σήμερα, όπως καταλαβαίνεις, για τις δυνάμεις που, αν έχετε δει εφημερίδες, είναι πρωτοσέλιδα σε εφημερίδες σήμερα. Αυτό που γίνεται στον Εύρο και τις δυνάμεις, τις καινούργιες που θα βρεθούν εκεί και πάλι. Εσείς είστε ήδη εκεί, θα έρθουν και άλλες δυνάμεις από την Καστοριά και αλλού και αστυνομικοί. Οπότε, εύχομαι να μην γίνει τίποτα. Περιμένετε μέχρι το τέλος της εβδομάδας, έτσι. Ναι, τα ανέβουν και οι υπόλοιποι συνάδελφοι. Απλά είπα, υπάρχουν αυτόν τον καιρό μεμονωμένες προσπάθειες. Δεν υπάρχει αυτό που υπήρχε το
ελπίζω να μείνουμε εκεί. Ελπίζω να μην έχουμε τίποτα παραπάνω. Εμείς είμαστε για πανερχόμενο. Γι' αυτό γίνεται και αυτή η κινητοποίηση όπως θέλουμε. Ωραία. Λοιπόν, Κυριάκο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι μαζί μας. Και χαιρετίσματα σε όλα τα παιδιά της Καστοριάς στον Εύρο αυτή τη στιγμή. Να είστε καλά. Λοιπόν, καλημέρα. Καλημέρα. Centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936.